Ευχαριστούμε στην παρέα μας την κυρία Ευαγγελία Θανασίου, που είναι πρόεδρος Μελισσοκομικού Συλλόγου Καρύστου, Δημήτρης Ρήγας, γιατί η ποικιλία μελιού Κυσούρη προστίθεται στο μητρό των ΠΟΠ προϊόντων. Καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε. Από το Μελισσότομο της Νότιας Εύβοιας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Πείτε μας λοιπόν τι σημαίνει για την περιοχή αυτή η σημαντική καταχώρηση ως ΠΟΠ του συγκεκριμένου προϊόντος. Το μέλι Κυσούρη Καρύστου, της Νότιας Καρυστίας δηλαδή αυτή η παραγωγή, πράγματι κατοχωρήθηκε στο Μητρό Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων πάρα πολύ πρόσφατα, στις 9 αυτού του μήνα. Είναι μια διαδικασία που ακολούθησε μια μακρά διαδρομή, τουλάχιστον 5 χρόνων. Έχει ξεκινήσει από τον Αύγουστο του 2019 και βοηθάει στην αναγνώριση ενός εξαιρετικής ποιότητας και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών μελιού να γίνει περισσότερο γνωστό και να πάρει τη θέση που του αξίζει στα ιδιαίτερης σημασίας ελληνικά προϊόντα. Μιλήσατε για ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά? Να σας πω πρώτα ότι είναι ένα μέλι που παράγεται κατά τους φθινοπωρινούς μήνες, όταν αρχίζει και η ανθοφορία της πορφυρής ερίκης, του φυτού δηλαδή από το οποίο παράγεται. Παράγεται λοιπόν κατά τους φθινοπορεινούς μήνες, ως τις αρχές του Δεκέμβρη, τότε είναι η ανθοφορία. Εκείνη την περίοδο οι μελισσοκόμοι ανεβάζουν τις κυψέλες τους σε μεγάλο υψόμετρο πάνω από τα 600 μέτρα και ανάλογα και με τις καλοκαιρινές βροχοπτώσεις που έχουν προκύψει, αρχίζει η ανθοφορία. Η ανθοφορία γίνεται σταδιακά από τα ορεινά προς τα παιδινά. Οι μελισσοκόμοι λοιπόν ακολουθούν αυτή την ανθοφορία από τα ψηλότερα σημεία μέχρι και το επίπεδο της θάλασσας ως τα τέλη του Δεκεμβρίου, τριγώντας παράλληλα σταδιακά, παίρνοντας δηλαδή το μέλι από τις κυψέλες σταδιακά, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή. Κυρία Θανασίου, πώς πήγε η φετινή παραγωγή? Η περσινή παραγωγή, η περσινή του 2023. Ναι. Η περσινή παραγωγή είναι γεγονός ότι δεν ήταν εξαιρετικά καλή εξαιτίας της κληρασίας που είχαμε. Άλλωστε και σε όλη την Ελλάδα η παραγωγή μελιού αυτή τη χρονιά δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Ωστόσο ευελπιστούμε ότι η παραγωγή κατά το φθινόπωρο του 2024 θα είναι καλή και θα έχουμε αρκετό μέλι Κυσούρη, αρκετό ΠΟΠ μέλι Κυσούρη, έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες του τραπεζιού των καταναλωτών. Από την συνολική παραγωγή, τι μέρος της παραγωγής δοχετεύεται στην ελληνική αγορά και τι μέρος περνά τα σύνορα και πηγαίνει για εξαγωγές, δοχετεύεται στις εξαγωγές μας? Ναι, μέχρι σήμερα το μέλι Κυσούρη Καρύστου της Νότιας Καρυστίας διατίθεται κυρίως στο τραπέζι της ελληνικής αγοράς. Είναι μέσα στους στόχους του συλλόγου μας και μετά αυτή την επιτυχία του ΠΟΠ να διαδοθεί και να φτάσει και μακρύτερα από τον ελλαδικό χώρο. Το μέλι μας είναι εξαιρετικά διαφορετικό από άλλα μέλια ερίκης που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Θα μας πείτε γιατί ξεχωρίζει? Ναι, έχει μια ξεχωριστή φρεσκάδα. Η γεύση του έχει μια ελαφρά πικράδα που είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του. Το χρώμα του είναι σκούρο, έχει κοκκινοχάλκινες αντάβιες, έχει έντονο και μακράς διάρκειας άρωμα. Παρουσιάζεται συνήθως σε υγρή και κυρίως κρυσταλλωμένη μορφή. Είναι ένα μέλι που κρυσταλώνεται πάρα πολύ γρήγορα. Σε 1 με 1,5 μήνα έχει επέλθει κρυστάλλωση. Αυτό δεν είναι βέβαια πρόβλημα. Η κρυστάλλωση είναι μια απολύτως φυσική ιδιότητα όλων των μελιών, εκτός ίσως από το μέλι Ελάτης και Πεύκου, και είναι ένα δείγμα που δηλώνει ότι το μέλι είναι ανώθευτο και αγνό. Η κρυστάλλωση οφείλεται στη συμπύκνωση των μορίων της γλυκόζης που περιέχονται στο μέλι. Κυρία Θανασίου, ναι. Χωρίς να θέλω να σας διακόψω, μετά από αυτήν την εξαιρετική διάκριση για το μέλι, πιστεύετε ότι θα δούμε μελλοντικά να γίνονται και κάποια προϊόντα μεταποίησης, όπως βλέπουμε να γίνονται να κάνουν άλλα μέλια σε άλλες περιοχές, δηλαδή, για παράδειγμα, περισσότερο καλλιντικά προϊόντα ή κάποια άλλα προϊόντα? Είναι στα άμεσα σχέδιά σας? Κοιτάξτε, η Νότια Καρυστία είναι ένας μελισσότοπος, έχει ένα φυσικό περιβάλλον που βοηθάει να υπάρχουν πολλά και καλής ποιότητας μελισσοκομικά προϊόντα.
Παραδοσιακά, δηλαδή, εδώ και αιώνες η Νότια Καριστεία είναι ένας μελισσότοπος. Ήδη παράγονται εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα που δεν είναι μόνο μέλι, γιατί εκτός από το ΠΟΠ Μελικισούρι, οι μελισσοκόμοι της περιοχής μας τριγούν μέλι 3 φορές το χρόνο. Τριγούν ανθόμελο, αυτό το ανοιξιάτικο, μαγιάτικο όπως το λέμε εμείς, τριγούν θυμάρι και βέβαια κισούρι. Ήδη υπάρχουν τέτοιου είδους προϊόντα. Ναι, είναι πιθανό λοιπόν αυτή η διαδικασία που ήδη υπάρχει σιγά σιγά ανάλογα και με τη ζήτηση να γίνει ακόμα πιο συστηματικά και πιο έντονα. Πού πιστεύετε ότι αφήνεται αυτή η εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων της περιοχής, είναι στο κλίμα? Βεβαίως, παίζει πάρα πολύ σημαντικό λόγο το ποικιλόμορφο, το ιδιαίτερο τοπίο και το ιδιαίτερο κλίμα που επιτρέπει αυτή την εξαιρετική ποιότητα. Η μελισσοκομική μας χλωρίδα περιλαμβάνει πάρα πολλά φυτά, πάνω από 700 είδη φυτών συναντώνται στην περιοχή μας, μερικά εκ των οποίων είναι σπάνια και κάποια είναι και ενδυμικά. Τα περισσότερα από αυτά λοιπόν είναι και μελισσοκομικά φυτά. Δίνουν μέλι εξαιρετικής ποιότητας. Και επίσης η μελισσοκομεία εδώ γίνεται παραδοσιακά. Δηλαδή το μέλι τριγάται από ανθώνες, από περιοχές με άγρια άνθη μόνο. Είναι μακριά από καλλιέργειες. Οι μελισσοκόμοι όταν χρειάζεται να θρέψουν ίδιοι τις μέλισσές τους κατά την περίοδο τη χειμερινή φροντίζουν να τις θρέφουν με μέλι και μάλιστα μέλι κισούρι, γιατί είναι το πιο έτσι, δυναμωτικό, πολύ πλούσιο σε πρωτεΐνες. Οπότε αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής είναι εκείνα που δίνουν την εξαιρετική ποιότητα και τη διαφορετικότητα του μελιού της Νότιας Καριστίας. Για τους νέους της περιοχής, πιστεύετε ότι είναι μια κερδοφόρα δραστηριότητα? Επιλέγουν δηλαδή να μείνουν στην περιοχή και να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά με το μέλι? Το φυσικό περιβάλλον και οι δυνατότητες του τόπου μας είναι πάρα πολύ μεγάλες και βέβαια θα μπορούσε να είναι εξαιρετικό κίνητρο για τους νέους αγρότες ή μελισσοκόμους να ασχοληθούν με την παραγωγή μελιού στην περιοχή μας. Ωστόσο, η περιοχή αντιμετωπίζει και αρκετά προβλήματα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας οι μελισσοκόμοι στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μελισσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Είναι το υψηλό κόστος παραγωγής, είναι η ελληνοποίηση μελιού. Είναι ζητήματα δηλαδή που όπως όλοι οι μελισσοκόμοι του ελλαδικού χώρου αντιμετωπίζουν και οι μελισσοκόμοι της Καριστίας. Επιπλέον, οι μελισσοκόμοι της Καριστίας έχουν να αντιμετωπίσουν ένα ακόμα ζήτημα που έχει να κάνει με την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση αιωλικών σταθμών στα βουνά της περιοχής, στα ίδια δηλαδή βουνά που ασκείται εδώ και αιώνες η μελισσοκομεία. Αυτό πώς έχει επηρεάσει την παραγωγή? Δημιουργεί προβλήματα γιατί μια ανεξέλεγκτη εγκατάσταση τεράστιας έκτασης αναπόφευκτα εκριζώνει πάρα πολλά στρέμματα μελισσοκομικής χλωρίδας. Δηλαδή οι πλαγιές μας, οι ερικόνες που κοκκινίζουν κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου έχουν υποστεί καταστροφή. Μεγάλο μέρος των φυτών έχει απομακρυνθεί, πράγμα που σημαίνει ότι μειώνεται αμέσως η μελιτοχωρητικότητα, δηλαδή ο χώρος στον οποίο μπορούν να μπουν περισσότερα μελίσια, από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά, ο σκονισμός που δημιουργείται από όλες αυτές τις εργασίες και τις διαβάσεις άπειρων οχημάτων, βαρέους τύπου και άλλων, επικάθεται πάνω στα άνθη, στα φυτά, δυσκολεύει την εξαγωγή νέκταρος από τις μέλισσες, δημιουργεί στα ίδια τα μελίσια προβλήματα όπως είναι ο αποπροσανατολισμός. Επίσης, κυρία Θανασίου, μιλώντας για ζητήματα που προβληματίζουν όσον αφορά την παραγωγή, η κλιματική αλλαγή πώς πιστεύετε ότι θα επηρεάσει τα επόμενα χρόνια, άμεσα γιατί ήδη βλέπουμε τα πρώτα σημάδια σε όλες τις παραγωγές? Εντάξει, αυτό υπάρχει όντως, υφίσταται, αλλά εμείς τώρα εδώ είμαστε ένας τόπος που δημιουργείται ένα σχήμα οξύμορο. Δηλαδή έχουμε τεράστιες εγκαταστάσεις πράσινης ενέργειας προς αποφυγή της κλιματικής αλλαγής, παγκοσμίως και πανελληνίως. Όμως από την άλλη πλευρά, αυτές οι εγκαταστάσεις γίνονται για μας ένα τεράστιο βιομηχανικό τοπίο που δημιουργεί προβλήματα στους μελισσοκόμους. Υπάρχει δηλαδή αυτή η οξύμορη σχέση και γι' αυτό οι μελισσοκόμοι βρίσκονται σε διαρκή διεκδίκηση του χώρου τους. Αν στον ίδιο χώρο
Φανταστείτε, δημιουργείται ένα βιομηχανικό τοπίο από τη μία πλευρά και από την άλλη υπάρχει πρωτογενής τομέας παραγωγής, υπάρχει μια σύγκρουση ανάπτυξης. Οι μελισσοκόμοι για αυτούς τους λόγους εδώ βρίσκονται σε διαρκή διεκδίκηση, ζητούν δηλαδή να υπάρξει προστασία κρατική μέριμνα της μελισσοκομείας, ειδικά μιας μελισσοκομείας αξιώσεων για την Ελλάδα, όπως είναι η μελισσοκομεία στην Νότια Καριστεία. Ζητούν να ληφθούν μέτρα αποζημίωσεων των μελισσοκόμων για καταστροφές που έχουν υποστεί σε ζωικό κεφάλαιο, εγκαταστάσεις και παραγωγή από αυτή την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση. Ζητούν επίσης λήψη μέτρων για την αποφυγή των πυρκαγιών, γιατί υπάρχουν εδώ αρκετές γραμμές μεταφοράς ρεύματος από τους σταθμούς, από τους υποσταθμούς αιωλικής ενέργειας στους σταθμούς που δέχονται το ρεύμα, στους υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι πάρα πολλές φορές μας βάζουν σε κινδύνους. Υπάρχουν πολλές πυρκαγιές. Να φανταστείτε ότι το 2023 μόνο χάσαμε 200.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης και δασικής γης από πυρκαγιές. Το ζητούν λοιπόν ναι, μέτρα προστασίας και προφύλαξης της μελισσοκομείας, της φύσης και του περιβάλλοντος από αυτήν την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση αιωλικών σταθμών. Γι' αυτό εμείς ελπίζουμε όλα τα αιτήματά σας να γίνουν δεκτά. Ευχόμαστε τα καλύτερα για την περιοχή αλλά και για το μέλι που παράγει, ειδικά μετά από τέτοιες διακρίσεις. Σας ευχόμαστε καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.